Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, το μήνυμα σίγουρα δεν το πήρατε. Και θα πω γιατί, θα το εξηγήσω πολύ αναλυτικά. Αλλά σε ό,τι αφορά την εποχή, εσείς είστε η τελευταία που θα πρέπει να μιλάτε. Έρχεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και λέει στους βουλευτές του για το γάμο των ομόφυλων, μπορείτε να απέχετε. Δικαίως ο λαός παίρνει και ένα μήνυμα οι ψηφοφόροι σας. Εν πάση περιπτώσει, το μήνυμα δεν το πήρετε. Θα πω δύο λόγια για το νομοσχέδιο πρώτα. 40 έτη παραχώρησης ενός σοβαρού άσε του δημοσίου αγαθού, αντί πινακίου φακής, χωρίς δέσμευση για θέσεις εργασίας και εργασιακές συνθήκες, παντελώς απούσα η περιβαλλοντική συνιστόσα σε γενικές γραμμές. Καμία πρόβλεψη για ανάπτυξη που θα μπορούσε να αναπτυχθεί, να ανισχυθεί η γεωπολιτική θέση. 2-3 σημεία πολύ σοβαρά. Δάνεια εμπειρία προφανώς σε κάποιες εταιρείες. Καμία πρόβλεψη ότι αυτή η εταιρεία δεν μπορεί να αποχωρήσει. Ανέφερα και στην πρωτολογία μου το παράδειγμα της Σύμβασης 717 σε ό,τι αφορά που εμπλέκεται στο έγκλημα των Τεμπών. Δεν υπάρχει, δηλαδή μπορεί κάποιος να δώσει δάνεια εμπειρία, ότι έχει μια εξειδίκευση σε ανάπτυξη λιμένων, σε αντίστοιχα έργα, σε αντίστοιχες επιχειρήσεις και μετά να αποχωρήσει. Και βεβαίως αυτό γίνεται χειρότερο, γιατί μετά μπορεί να το παραχωρήσει σε τρίτο. Δηλαδή δεν θα ξέρουμε ποτέ ποιος διαχειρίζεται το λιμάνι. Και αυτό γίνεται ακόμα πιο σοβαρό, γιατί δεν υπάρχει πουθενά ένας μηχανισμός ελέγχου του δημοσίου πάνω στη σύμβαση παραχώρησης. Βεβαίως αυτό είναι η πάγια τακτική μιας κυβέρνησης που απεχθάνεται το δημόσιο έλεγχο, ειδικά όταν αφορά εταιρείες αγαπημένες. Ελάχιστο τίμημα. Προβλέπονται υποχρεωτικές επενδύσεις με 36 εκατομμύρια για δύο κτίρια και μια βαριά συντήρηση που είναι υποχρέωση των αδόχων του παραχωρησίου προκειμένου να παραδώσει ποιοτικές υπηρεσίες. Τα εργασιακά τα είπαμε και βεβαίως το θέμα του περιβάλλοντος, γιατί συζητούσαμε σήμερα σε άλλη επιτροπή με πολύ καλό επιστημονικό επιτελείο, κυβερνητικοί παράγοντες και όλοι συμφωνήσαμε για τη σύμβαση της Βιέννης, της Βασιλείας, της σύμβαση της Στοκχόλμης. Τίποτα από όλα αυτά δεν τηρείται. Δεν υπάρχει στη σύμβαση παραχώρησης μία αναφορά σε μία περιβαλλοντική προσαρμογή που πρέπει να υπάρχει σε περίοδο εγκληματικής κρίσης. Και φυσικά πάλι τακτικό και κλασικό για την κυβέρνηση αυτό, χωρίς συμμετοχή, ούτε η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει ιδέα και χωρίς κανέναν μηχανισμό. Μας είπε ο κύριος Υπουργός, έχω σημειώσει τι είπε, ότι λέει το ελεγκτικό συνέδριο την ενέκρινε. Και τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε. Μα η κριτική δεν είναι, βέβαια στην εγκρίνη δεν είχε. 4 χρόνια του τα ΙΠΕΔ ετοιμάζει ένα διαγωνισμό και στο τέλος πάει μία προσφορά και όγω ποια μεγάλη έκπληξη είναι η Γεκτέρνα μέσα στο σχήμα. Δεν νομίζω να έχει εκπλαγεί κανείς, είτε είναι ΑΠΕ, είτε είναι σταθμή, είτε είναι οτιδήποτε. Έχουμε 2-3 εταιρείες, κύριε Λαζαρίδη, που παίρνουν τα έργα. Είναι πολύ άξιοι. Λοιπόν, μας είπε όμως μερικά πράγματα, γι' αυτό λέω δεν πήρατε το μήνυμα. Ότι εμείς δεν είμαστε με το κράτος επιχειρηματία, γιατί αυτό έχει καταρρεύσει, ούτε είμαστε σε σύγκρουση με την αγορά. Ελεύθερη αγορά, με κεφαλαία το έχω σημειώσει. Η ελεύθερη αγορά και όλη αυτή την ιδεολειψία την πλήρωσε η χώρα μας πιο ακριβά, αλλά και όλη η Ευρώπη, στην πρόσφατη οικονομική κρίση. Σήμερα, από αυτή την ελεύθερη αγορά που δεν αυτορυθμίζεται τελικά από ό,τι αποδείχτηκε και έχει χάσει την αξιοπιστία της, παρόλο που ακόμα έχει πολιτική επιρροή, αλλά είναι θέμα χρόνου, λέμε εμείς, ευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, βεβαίως σε συνδυασμό με τη δική σας ανοχή, στο να μην κάνετε ελέγχους, όπως είπαμε. Για την ακρίβεια που βιώνουν οι πολίτες, ευθύνεται για τις 40-50 εισηγμένες έχουν κέρδη 5,5% του ΑΕΠ, όταν το 2019 είχαν 1% του ΑΕΠ, φαντάζεστε δηλαδή τι έχει γίνει, τα σούπερ μάρκετ και όλα αυτά που πληρώνει ο Έλληνας πολίτης. Γι' αυτό είπαμε ότι δεν έχετε πάρει το μήνυμα, δεν αλλάζετε πολιτική. Το κράτος λέει δεν έχει λεφτά. Γι' αυτό κάνουμε συμβάσεις παραχώρησης. Αλήθεια. Λέτε ότι παίρνει το ρίσκο ο ιδιώτης. Μα έχουμε εμπειρία πια με τις συμβάσεις παραχώρησης. Τι κάνουν. Υποθηκεύουν τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς. Γιατί αυτά κάποτε τα παίρνουν, έτσι. Δεν είναι ευεργέτες. Πιστέψτε μας, δεν είναι ευεργέτες. Με δημόσιο χρήμα ή με εγγύηση του δημοσίου κάνουν δανεισμό. Και επίσης χρησιμοποιούν υποδομές που έχουν πληρωθεί με δημόσιο χρήμα. Κρυπιδόματα, λιμενικά έργα, η Εγνατία οδός, η σιδηροδρομική σύνδεση που είναι του ΣΕΦ και το ευρωπαϊκό χρήμα είναι δημόσιο χρήμα. Αφού λοιπόν γίνουν όλα αυτά τα έργα υποδομής πληρωμένα, αφού πάρουν τα δάνειά τους, τι ρίσκο έχουν.
Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ελέγχεται η κυβέρνηση και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού αλλά και από την Ευρώπη έδωσε 2,5 δις σε 10 εταιρείες. Ελέγχεται, θα τα μάθουμε αυτά. Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, γιατί αυτό δεν τελειώνει. Απλώς είναι πραγματικά ιδεοληψία και πολιτική για την οποία σας απάντησε ο ελληνικός λαός πάνω σε αυτά ακριβώς. Πάνω σε αυτά ακριβώς δεν μπορεί να επιβιώσει η ελληνική οικογένεια. Και αντί να κοιτάξετε πώς θα αναπτύξετε και την τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη, ξαναδίνουμε στις περιβόητες εταιρείες με όλους αυτούς τους όρους που προανέφερα ένα δημόσιο αγαθό. Άρα δεν πήρετε το μήνυμα. Και γενικώς έχετε απέχθεια σε οποιαδήποτε μορφή ελέγχου των εταιριών που αγαπάτε ειδικά και σε κάθε τι δημόσιο. Έτσι δεν πάει μπροστά η χώρα, αλλά εμείς θα το παλέψουμε. Θα το παλέψουμε μέσα και έξω από τη Βουλή και τα δημόσια αγαθά, αλλά και την οικονομία και το οικονομικό και το αναπτυξιακό μοντέλο πρέπει να αλλάξει εν μέσω κλιματικής κρίσης. Στη μία αίθουσα να λέμε τη διάβρωση των ακτών και να λέμε τι ωραία τα λέει η επιστήμη. Προχθές ψήφισαμε το νομοσχέδιο για το διαλόγο που καταργήσαμε τα 100 μέτρα. Όχι, 100 μέτρα δεν είχαμε ποτέ εμείς, γιατί είναι η σύμβαση της Βαρκελώνης που ποτέ δεν ήρθε στη χώρα. Και εδώ ξεχνάμε την περιβαλλοντική κρίση. Ξεχνάμε. Θα τα ζήσουμε πάλι όμως. Εμείς θα τα ζήσουμε και οι πιο ευάλωτοι θα τα πληρώσουν. Ευχαριστώ.